Καλωσορίζοντας τον κύριο Νικολό Σιαχαμή, τον επικεφαλής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στο Βόλο. Γεια σας κύριε Σιαχαμή. Καλησπέρα κύριε Πολύζο, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Μου έλεγε όσο έβλεπε το βίντεο από τα όσα έγιναν χθες και την ώρα των δηλώσεων ότι ήδη υπάρχει ένας σχεδιασμός με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους να γίνει μια ωραία συνεργασία με την Φλόγα. Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς δεν είστε στο φινάλε της ακαδημαϊκής χρονιάς, είστε στην αρχή, δηλαδή εσείς δεν έχετε ουσιαστικά κενό. Γιατί με το που αποχαιρετάτε τα παιδιά που τέλειωσαν με τις εξετάσεις τους, φαντάζομαι κάποια τμήματα έχουν τελειώσει και νωρίτερα όσοι είναι στην εστίαση, στον τομέα των τουριστικών επαγγελμάτων κατά κύριο λόγο ακριβώς, που έχουν φύγει νωρίτερα, ήδη εσείς εργάζεστε για να υποδεχθείτε την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εργαζόμαστε πυρετοδός, η αλήθεια είναι. Τώρα να σας πω, δεν είναι τυχαία η παρουσία του κυρίου Σιαχάμι. Μια εβδομάδα πριν, την προηγούμενη Παρασκευή, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Σίγουρα πολλά παιδιά χαμογέλασαν, χάρηκαν, το γιόρτασαν. Άλλα παιδιά είδαν ότι δεν πέτυχαν τον στόχο τους, δεν σημαίνει ότι τεμπέλιασαν. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα αυτό και δεν είναι εδώ ο κυρίος Σιαχάμις για να το αναλύσουμε. Αλλά είναι εδώ για να δείξει προοπτικές. Σιγά μην περιμένετε να σας κόψει το όνειρο για τη ζωή, τα θέλω σας, τη λαχτάρα που έχει η ψυχή σας για να κάνετε κάτι που αγαπάτε, που πιστεύετε ότι αγαπάτε, ένας αριθμός που δεν είναι αυτός που σας εξασφαλίζει είσοδο στο κρατικό πανεπιστήμιο. Να είναι καλά οι φροντίδες που υπάρχουν και οι καλές γνώσεις που παρέχονται και όπως στην περίπτωση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, με πολλούς δρόμους να σας δείξουμε, με πολλές προοπτικές. Να δούμε αρχικά, πριν δούμε τις προοπτικές, γιατί έχετε χέγγια ποιότητας, γιατί κάποιος να έρθει στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Κύριε Πολύζο, θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλές ώρες για αυτό το ζήτημα, αλλά για λόγους εξοικονόμησης τηλεοπτικού χρόνου δεν θα το κάνω. Η αλήθεια είναι να μαρτυρήσουμε κάτι. Είστε πολλά χρόνια και το ξέρετε όλη τη διαδρομή. Εννοείται. Έτσι, την εξέλιξη του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360. Εννοείται. Απλά εγώ θα αναφερθώ στα πολύ βασικά. Πρώτα απ' όλα, οι σχολές ΔΕΛΤΑ 360 έχουν κλείσει εσίως 53 χρόνια λειτουργίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και την εμπειρία και την τεχνογνωσία σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, με μόνιμο σκοπό να ικανοποιήσουμε τα όνειρα των σπουδαστών μας. Να βγάλουμε δηλαδή τους αυριανούς επαγγελματίες. Αυτό μας ενδιαφέρει και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Πριν από 3 χρόνια, τέτοια εποχή, είχαν γίνει τα εγγένεια. Στον Άγιο Νικόλαο, λέτε, με το φαντασμαγωρικό fashion show. Θυμάμαι το κορίτσι μας, τη Ζέδη, τη Μακρυπούλια. Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση. Ήταν τρομερή εκδήλωση. Ήταν υπέροχα όλα. 3 χρόνια μετά, πώς είναι τα πράγματα? Κύριε Πολύζο, θέλω να πω, είναι ένας ορίζοντας που μπορείς να κάνεις απολογισμούς. Πρώτα απ' όλα, έχουμε δώσει ήδη τα δείγματα γραφής μας. Τώρα μπαίνουμε εσείως στην 4η χρονιά λειτουργίας. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Εμείς ενεργοποιηθήκαμε το 2021 σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Θυμάστε τι γινόταν με τον COVID, τι αντιμετωπίσαμε. Σκεφτείτε ότι εμείς θέλαμε να ενεργοποιηθούμε βάσει του στρατηγικού μας σχεδιασμού από 1η Μαρτίου ως κέντρο ενημερώσεων για τις εγγραφές για τα επόμενα τμήματα του Οκτωβρίου. Και λόγω της όλης κατάστασης ενεργοποιηθήκαμε περίπου αρχές Ιουνίου. Αυτό το οποίο μας σόκαρε πολύ θετικά ο Βόλος ήταν το ότι ο πληθυσμός των σπουδαστών που ξεκινήσαμε για το πρώτο έτος λειτουργίας της σχολής μας ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που αναμέναμε αν είχαμε ξεκινήσει το Μάρτιο. Αυτό ήταν σοκαριστικό. Μας σόκαρε πάρα πολύ θετικά και ήταν μια πάρα πολύ δυναμική αρχή παρόλο που είχαμε πολύ δύσκολη εποχή λόγω του COVID. Αυτό βέβαια δεν μας εμπόδισε ούτε στην επιτυχημένη έναρξη και στην επιτυχημένη λειτουργία μας. Μα να πούμε και κάτι για να μιλάμε μια γλώσσα ρεαλισμού. Πήρατε και ένα μεγάλο ρίσκο. Διότι η ιδιωτική εκπαίδευση επιλέγει ως έδρα τη Λάρισα γιατί σου λέει ακτίνωτα. Ισχύει. Είναι πάνω κάτω στα 30, 40, 45 λεπτά από όλες τις πρωτεύουσες των νομών. Το να επιλέξει κάποιος να έρθει στο Βόλο μπορεί να έχει ένα ποσοστό ρίσκου που δεν το θέλει κανένας γιατί είναι μια μεγάλη επένδυση. Βλέπετε, αυτά που βλέπετε δεν είναι η Θεσσαλονίκη, δεν είναι η Αθήνα. Είναι εγκαταστάσεις του Βόλου. Έτσι. Είναι πάρα πολλά τετραγωνικά, πολύ καλά εξοπλισμένα. Όπως τα βλέπετε, είναι σαν να ξεκίνησε χθες η λειτουργία. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βραβευμένες, να πω. Μπράβο.
Μπράβο. Τώρα, έρχεται κάποιο από αυτά τα παιδιά που δεν είναι και στην καλύτερη διάθεση, γιατί όπως είπαμε δεν πέτυχε, ξέρει πάνω κάτω τι θέλει. Του κάνετε μια σχετική επαγγελματική βοήθεια, να θυμίσω τον περίφημο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο οποίος υπάρχει και δεν υπάρχει τώρα στα σχολεία. Υπάρχει και δεν υπάρχει στα σχολεία ακριβώς. Οπότε εκεί να καταλάβετε τι θέλει η ψυχή του υποψηφίου σπουδαστή σας. Θα σας πω το εξής, κύριε Πολύζο. Στις σχολές, δηλαδή, πρώτα απ' όλα υπάρχει εξειδικευμένο γραφείο συμβούλων εκπαίδευσης, οι οποίοι υποδέχονται τους υποψήφιους για τις ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τις περισσότερες φορές καταλήγουμε και στο κομμάτι της εγγραφής, εννοείται. Από εκεί και πέρα είναι δύο τα σκέλη. Αντιμετωπίζουμε υποψήφιους νεαρής ηλικίας, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τι θέλουν να κάνουν. Και μάλιστα, εγώ έχω να σας πω και το εξής. Επειδή εμείς επίσημα τις προεγγραφές για τα τμήματα του Οκτωβρίου ξεκινούν από 1η Μαρτίου, ήδη σκεφτείτε, πριν βγουν τα αποτελέσματα δηλαδή, των πανελλαδικών εξετάσεων, έχουμε κλείσει ήδη τα πρώτα μας τμήματα σε πρωινή και απογευματινή βάρδια. Είναι δηλαδή τα παιδιά τα οποία δεν έχουν δώσει πανελλήνιες ή έδωσαν απλά για την εμπειρία, γνωρίζοντας όμως τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Και αυτός ο αριθμός αυτών των παιδιών κάθε χρόνο μονίμως και αυξάνεται. Μπράβο. Σκεφτείτε ότι από τη στιγμή που βγαίνουν και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών, εκεί ξεκινάει. Πώς θα το πω τώρα, ξεκινάει. Η πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, εννοείται. Λοιπόν, για ελάτε τώρα να δούμε τι προοπτικές έχουν μπροστά τους. Και να μιλήσουμε για το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 στο Βόλο. Ακριβώς. Έτσι. Κάποιο παιδί που λαχταράει και θα του δείξετε την επιλογή της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας, μπορεί και να το κάνει αν έχει και την υποστήριξη της οικογένειας. Αλλά λέμε τώρα για αυτά που έχουν στα πόδια τους, κυριολεκτικά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο μας έλεγαν οι γονείς από την πρώτη στιγμή ήταν ότι μια σχολή αυτού του Βεληνικού, όπως του δικού μας ομίλου, δεν υπήρχε στο Βόλο. Τα προηγούμενα χρόνια επέλεγαν, αν επέλεγαν το κομμάτι του ΙΕΚ, πήγαιναν είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη, όπως το είπατε. Εμείς ήρθαμε να καλύψουμε αυτό το κενό, οπότε το ρίσκο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ρίσκο, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή είμαστε πάρα πολύ μεγάλος όμιλος, είμαστε σε 8 πόλεις με 11 παραρτήματα, με τα κεντρικά μας εννοείται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι πολλά τα παιδιά τα οποία ξεκινούν το πρώτο έτος σε εμάς και όταν προκύψει κάτι και θέλουν να φύγουν για μεγάλη πόλη, πρώτα απ' όλα μπορούν να πάρουν εσωτερική μεταγραφή. Σωστά. Πολύ βασικό και είναι και ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Αλλά αυτό το κενό το οποίο καλύψαμε ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό το λόγο είναι και οι γονείς πάρα πολύ, ήταν από την αρχή πολύ ένθερμοι με το άνοιγμα του, με την ενεργοποίηση του ΙΕΚ. Άρα πάμε να δούμε ποιες ειδικότητες υπάρχουν. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είναι ενεργοποιημένοι 12 τομείς σπουδών στις σχολές ΔΕΛΤΑ με 95 πλάς ειδικότητες. Οπότε είναι αυτό που λέω και εγώ πολλές φορές χαριτολογώντας τους γονείς, ότι είναι πολύ. Δεν φτάνει ο χρόνος να τα περιγράψουμε. Είναι πολύ. Εννοείται αυτό, αλλά αυτό που λέω πολλές φορές τους γονείς χαριτολογώντας είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να έρθει ένας υποψήφιος στις σχολές ΔΕΛΤΑ 360 και να μην βρει αυτό το οποίο του ταιριάζει. Σωστό και αυτό. Έτσι. Ποια είναι τα hits, ωστόσο. Δηλαδή είναι κάποιοι που κι εσείς θεωρείτε ότι είστε. Έχετε επενδύσει εκεί παραπάνω, άρα είναι η προνομιακή σας τομής και είναι αυτή που τους ρυθμίζει και η αγορά εργασίας καμιά φορά. Κοιτάξτε έτσι. Να δείτε τι γίνεται. Hit κάνει και εννοείται. Η διάδραση. Είναι και τι λέει η αγορά και πάει λέγοντας. Σας έχω και ερώτημα για την αγορά, γι' αυτό το λέω. Εννοείται. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τους 12 τομείς, εγώ είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί στο Βόλο, στο παράδειγμα του Βόλου, λειτουργούν και οι 12 τομείς πρώτα απ' όλα. Αλλά σε ό,τι αφορά την εκτοξευμένη ζήτηση, να το πω έτσι πολύ απλά, σε τομείς σπουδών είναι τομές γαστρονομίας και τουρισμού, εννοείται. Είναι τα τεχνικά επαγγέλματα και μάλιστα στα τεχνικά επαγγέλματα έχουμε και μια μακρά παράδοση ως ΔΕΛΤΑ, γιατί με τα τεχνικά επαγγέλματα ξεκινήσαμε το 1971, όταν ενεργοποιήθηκε ο Όμιλος. Ο τομέας μόδας και ομορφιάς και από εκεί και πέρα ο τομέας της υγείας, ο οποίος είχε πάντα παραδοσιακή ζήτηση, δεν το συζητάμε, αλλά από τον COVID και μετά βλέπουμε ότι έχει και μια ανωδική πορεία. Ο τομέας οικονομίας διοίκησης, τομέας πληροφορικής και ηλεκτρονικών, η αγροτική κατάρτιση, η οποία στην περιοχή μας, όπως καταλαβαίνετε, πάει επίσης πάρα πολύ καλά. Και μονίμως τα δεδομένα αυξάνονται. Έτσι. Και πρέπει να δείχνει ένας εκπαιδευτικός οργανισμός μια προσαρμοστικότητα. Διότι αυτό που παρατηρούμε είναι, εμείς έχουμε κάνει από τον Απρίλιο και δόθε πολλά ρεπορτάζ για τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στον τουρισμό. Ισχύει. Σε ξενοδοχεία, στην εστίαση. Λέω, ρε παιδιά, τυχαίνει να μένω στο κέντρο. Γιατί κλείσαν όλες οι καφετέρειες γύρω από τον Άγιο Νικόλαο? Και λέει, γιατί τα παιδιά κλείνουν σεζόν. Τους χρυσοπληρώνουν για να πάνε στους δημοφιλείς προορισμούς. Ακριβώς. Και μένουν από χέρια. Δεν είναι ότι θέλουν αρχές Ιουνίου να κλείνουν.
θα κλείναν τέλη Ιουλίου για λίγες μέρες να ξεκουραστούν και οι ιδιοκτήτες. Είναι τρομερές οι ανάγκες. Αν μιλήσουμε ειδικά για τον τουρισμό, κύριε Πολύζο, οι ανάγκες είναι πραγματικά τρομερές. Σκεφτείτε σε ό,τι αφορά το τομέα των τουριστικών επαγγελμάτων και της γαστρονομίας που έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό σπουδαστών. Όλα μας τα παιδιά αυτή τη στιγμή, όλα μας τα παιδιά στην κυριολεξία, κάνουν πρακτική. Και σε πολύ μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Εγώ θα σας πω το μεγαλύτερο στρατηγικό μας συνεργάτη που είναι ο όμιλος Γκρεκοτέλ, ο οποίος έχει προωθήσει και τα περισσότερα παιδιά μας. Και δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά τα οποία τελείωσαν τώρα το τέταρτο εξάμηνο. Μιλάμε και για τα παιδιά τα οποία ολοκλήρωσαν τώρα το πρώτο τους έτος. Το οποίο θα είναι και μια πολύ καλή εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Έτσι. Είναι πραγματικά τρομερές οι ανάγκες. Λοιπόν, εσείς, γιατί αυτό είναι ένας δημοφιλέστατος τομέας, ένα πεδίο που έρχονται και τον αρπάζουμε το που βγαίνει από το κατόφλι σας. Αλλά μεσολαβείτε στο να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ή λέτε, παιδιά, εμείς σας παρήχαμε φροντίδα, προσοχή, καλές γνώσεις, κολυμπήστε μόνοι σας. Αλλά χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Φεύγετε με το χαρτί. Κύριε Πολύζο, αν το κάναμε αυτό, πραγματικά ο όμιλος ΔΕΛΤΑ δεν θα είναι τόσο μεγάλος όσο είναι αυτή τη στιγμή. Ένα από τα μεγαλύτερα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή στον όμιλο και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει είναι το οργανωμένο γραφείο σταδιοδρομίας, τα οργανωμένα γραφεία σταδιοδρομίας, τα οποία υπάρχουν και υφίστανται στα παραρτήματά μας. Υπάρχει ένα οργανωμένο κύκλο με υπηρεσιών γενικότερα από την πρώτη μέρα που θα μπει το παιδί στο ΙΕΚ μέχρι να το βγάλουμε προς την αγορά εργασίας. Το δίπτυχο είναι στην ουσία βιωματική εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Το γραφείο σταδιοδρομίας λοιπόν είναι το πιο κομβικό τμήμα στις σχολές μας. Για το λόγο ότι είναι ο διάβλος μεταξύ των σπουδαστών και της αγοράς εργασίας. Οπότε το γραφείο σταδιοδρομίας δεν αποχαιρετά τα παιδιά, εννοείται. Είναι αυτό το που είπα πριν, χαρτολογώντας. Σε ένα μεγάλο βαθμό, καταλαβαίνω, τους εξασφαλίζει την επόμενη μέρα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τους εξασφαλίζουμε την πολύ μεγάλη μέρα. Μεριμνούμε και για την έβρεση της επιχείρησης στην οποία θα πάνε για πρακτική. Γίνονται πολλές στοχευμένες ενέργειες με ημέρες καριέρας. Με μία ημέρα θεσμό, το Accelerate Your Career Days, όπου τους κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης πρώτα απ' όλα. Για το πώς να στήσουν βιογραφικό σημείωμα, τι γλώσσα σώματος πρέπει να έχουν στη συνέντευξη, τι soft skills πρέπει βέβαια, να έχουν στην αγορά. Μα προφανώς είναι. Πράγματα που δεν τα γνωρίζουν τα παιδιά. Μια προετοιμασία μεγάλη, δεν γίνεται. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα το γραφείο σταδιοδρομίας αμέσως μετά, μεριμνά εξατομικευμένα για την περίπτωση του κάθε παιδιού. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που είναι γενικότερο, ξεφεύγει από το ότι παρέχετε εσείς, βγάλτε μας και τις ωραίες εικόνες. Έγινε μια εξαντλητική δημόσια συζήτηση με αφορμή και μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση για την ποιότητα των σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, για το αν πρέπει να πάμε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έγινε αυτό το μεσοβέζικο, εν πάση περιπτώσει, που θα δούμε αν θα έχει επιτυχία ή όχι. Είδατε λοιπόν, επειδή εσείς δεν συναντάτε μόνο τα παιδιά, συναντάτε και τους γονείς. Εννοείται. Να έχει αλλάξει από αυτό που ξέρατε, είστε πολλά χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αρκετά χρόνια και αρκετά νεαρός, αλλά είμαι παιδί της ΔΕΛΤΑ από πολύ νεαρή ηλικία. Ναι, το λέω γιατί έγινε πολύ έντονα αυτή την χρονιά που κλείνει η δημόσια συζήτηση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σε ό,τι αφορά την νοοτροπία των γονιών πρώτα απ' όλα προς τα ελληνικά πανεπιστήμια, εγώ σκεφτείτε, παρόλο που δεν είμαι τόσο μεγάλος, η γενιά η δική μου πρόλαβε αυτό το κοινωνικό στερεότυπο ότι πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο. Όπως και δίποτε. Αλλιώς τελειώνει η ζωή. Αυτό έχει αλλάξει και βλέπουμε συνεχώς γονείς οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν τα παιδιά τους. Τα στηρίζουν σε επιλογές τους γιατί τα παιδιά πρώτα απ' όλα όταν επιλέγουν μια ειδικότητα, γιατί με αυτό θα ασχοληθούν επαγγελματικά αύριο μεθαύριο, πρώτα απ' όλα πρέπει να το αγαπήσουν, να είναι ευτυχισμένο αυτό που έχουν επιλέξει και να μπορούν φυσικά να αποκατασταθούν και επαγγελματικά. Οπότε έχει αλλάξει αυτή την οτροπία. Ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, κύριε Πολύζο. Δεν θα έχετε πολύ καλό καιρό από αυτά που καταλαβαίνω. Όχι καθόλου, η αλήθεια είναι. Γεια σας, κύριε Σαχάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.